Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα οδηγητικό θεωρητικό vlog. Είναι μια κυρία, την οποία την αγαπώ πάρα πολύ και την εκτιμάω πάρα πολύ και γνωρίζει ποια είναι, η οποία μου στείλε ένα email πριν μερικές μέρες. Τότε που γινόταν ο μεγάλος χαμός, που ανοίξαμε το φάκελο τοξικοί γονείς και no contact. Και μου έγραψε την ιστορία της. Χθες μου γράφει, σε παρακαλώ πολύ, μην διαβάσεις αυτόλεξη την ιστορία μου, γιατί με φωτογραφίζει. Θα ήθελα όμως να κάνεις ένα θεωρητικό vlog για την δήθεν συγχώρεση και για την επαναθυματοποίηση. Η κυρία αυτή είναι λίγο μεγαλύτερη από μένα, καμιά κοσαριά χρόνια, η οποία θυματοποιήθηκε πότε άλλοτε, στην παιδική της ηλικία, από ανθρώπους τους οποίους ονομάζει ναρκισσούς. Μου λέει, δεν μπορώ να είμαι σίγουρη για τη διάγνωσή τους, αλλά αυτοί οι άνθρωποι ήταν κάρα ναρκισσοί. Έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο κανάλι ότι δεν κάνουμε διάγνωση διαταραχής ναρκισσιστικής προσωπικότητας σε ανθρώπους όταν τους ονομάζουμε ναρκισσούς, απλώς περιγράφουμε το στυλ της προσωπικότητάς τους. Τι είναι το στυλ ναρκισσιστικής προσωπικότητας? Άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαιρετικά εγωκεντρικοί, οι οποίοι δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη για τα λάθη τους και για τα συναισθήματα τους, δεν εξασκούν καθόλου την αυτογνωσία, δεν δεικνύουν ενσυναίσθηση προς τους ανθρώπους με τους οποίους έχουν παρεδώσει και αναπόφευκτα πληγώνουν συναισθηματικά λόγω του γεγονότος ότι αυτοί οι ίδιοι δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη των δικών τους συναισθημάτων και λαθών, και είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να ζουν όσο καλύτερα γίνεται, με την έννοια με όσο λιγότερο σωματικό και ψυχικό κόπο γίνεται, εις βάρος των άλλων. Και χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους για να το επιτύχουν αυτό. Μπορεί να είναι χειριστικοί, μπορεί να λένε κουβέντες του τύπου, εγώ που θυσιάστηκα για σας, και εγώ που σε σπούδασα, και εγώ που σε πάντρεψα, και εγώ που σου δώσα σπίτι, και εγώ που σου κάνα το ένα, και εγώ που σου κάνα το άλλο, και εσύ δεν με χτιμάς, δεν πειράζει παιδιά μου, θα πεθάνω μόνος κέριμος, η μόνη κέριμη κλπ. Να χρησιμοποιούν τη χειριστικότητα, να παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ως θύματα των ανθρώπων που στην ουσία είναι τα θύματα τους, γιατί πάρα πολλές φορές οι ναρκισσοί κατηγορούν τα θύματα τους ότι είναι εκείνοι ναρκισσοί και ούτω καθεξής. Έχουμε πάρα πολλά βίντεο για αυτό το θέμα στο κανάλι, υπάρχει ολόκληρο playlist με τον τίτλο Ναρκισσοί, μπορείτε να το βρείτε και να δείτε εκείνα τα πάρα πολλά βίντεο που έχω. Λοιπόν, η κυρία αυτή, σε κάποια φάση, στην οποία ήταν μακριά από αυτά τα πρόσωπα, αποφάσισε να τα συγχωρέσει. Στα πλαίσια της ανθρωπιάς, ίσως και στα πλαίσια της ελεύθερης απόδοσης, της εντολής που λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Είναι αλήθεια ότι η κοινωνία μας και η pop κουλτούρα, γενικά το κοινωνικό σύνολο, πιέζει ούτως ώστε να συγχωρούμε τους γονείς μας τα παιδιά, γιατί αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή, ακόμη και αν δεν είσαι θρήσκος, ακόμη και αν δεν πηγαίνεις στο κατηχητικό, ακόμη και αν είσαι απλώς ένας πολίτης ο οποίος ζει σε αυτή τη χώρα, ζει σε αυτή την κοινωνία, παρακολουθείς αυτή την τηλεόραση, παρακολουθείς αυτό το ραδιόφωνο, βλέπεις αυτές τις διαφημίσεις, μπαίνεις στο διαδίκτυο με τη γλώσσα την ελληνική, θα δεις πάρα πολλές φορές να λέγεται ή να γράφεται ότι «έλα μωρέ, οι γονείς σου είναι, συγχώρεσέ τους, τελείωσε» ή να εξειδανικεύεται ο όρος του γονιού. Έβλεπα πρόσφατα ένα απόσπασμα μια εκπομπή στην οποία μιλούσαν για τη γυναίκα αυτή η οποία κατηγορείται για το θάνατο των τριών της παιδιών. Και κάποιος την αποκάλεσε μάνα και ξανέστη ένας από το πάνελ και λέει να μην τη λέτε μάνα τη γυναίκα αυτή. Όχι, να τη λέτε μάνα, η άποψή μου. Να τη λέτε μάνα, αν όντως έχει σκοτώσει τα παιδιά της, δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία, γιατί υπάρχουν πολλές με τον τίτλο μάνα, οι οποίες έχουν σκοτώσει ψυχικά, συναισθηματικά, έχουν εξοντώσει πνευματικά τα παιδιά τους.
και πατεράδες επίσης. Το να είναι κάποιος μάνα, το να είναι κάποιος πατέρας, το να έχει ένας άνθρωπος τον τίτλο του γονιού, είτε επειδή γέννησε παιδιά, είτε επειδή υιοθέτησε παιδιά, αυτό δεν τον κάνει αυτόματα και μία καλή μάνα και έναν καλό πατέρα. Δεν τον κάνει να είναι ένας άνθρωπος που δεν κάνει λάθη. Αντιθέτως, εγώ σας το λέω αυτό από τη μεγάλη κλινική πείρα που έχω. Έχει πάνω από 25 χρόνια που εργάζομαι. Ναι, έχει 25 χρόνια που εργάζομαι. Και πέρα από τους ανθρώπους που έχω δει στο γραφείο για 20 χρόνια που είχα το γραφείο έτσι συνειδητά, έχω, όπως γνωρίζετε, έρθει σε επαφή με τις ιστορίες χιλιάδων άλλων ανθρώπων, οι οποίοι μου στέλνουν email. Δηλαδή, έχω έρθει σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους και η συντριπτική πλειονότητα των ψυχολογικών προβλημάτων που έχουν οι άνθρωποι αυτοί ξεκινούν από τους γονείς τους και από την αγία οικογένειά τους, αγία εντός αγωγικών. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η θεώρηση ότι ο γονιός είναι κάτι το αξιοσέβαστο, κάτι το αξιότιμο, ότι ο γονιός ό,τι έχει προσφέρει στο παιδί, κυρίως υλικά αγαθά, γιατί η κοινωνία εκτιμά περισσότερο τα υλικά αγαθά από τα πνευματικά αγαθά και από τα ψυχικά και συναισθηματικά αγαθά, ότι αυτό το κάνει γιατί είναι καλός άνθρωπος. Όχι. Ο γονιός προσφέρει, ο γονιός εκτελεί τα καθήκοντά του. Αναλαμβάνει την ευθύνη την οποία έχει πάρει. Γι' αυτό πολλές φορές υπάρχει μια δυσκολία να καταλάβουμε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να γίνουμε όλοι γονείς και ότι παρά να γίνεις γονιός, ενώ δεν είσαι σε θέση να φέρεις εις πέρα στα καθήκοντά σου και να αναλάβεις την ευθύνη του γονεϊκού ρόλου, καλύτερα να μην το κάνεις παρά να το κάνεις και να είσαι ένας κακός γονιός. Καλύτερα να μην είσαι καθόλου γονιός παρά να είσαι ένας κακός γονιός. Και εδώ τώρα κάνω έτσι μια μικρή παρένθεση να μιλήσω για ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο ερωτήματα ετών 40, ένα βίντεο που είχαμε ανεβάσει πρόσφατα, που μια κοπέλα έλεγε ότι είχε δύο σχέσεις με δύο νάκτισους από τα 30 της μέχρι τα 40 της περίπου, και ότι ο ένας από αυτούς ήταν πιο κακοποιητικός από τον άλλον, και αυτός που ήταν πιο κακοποιητικός, μετά που χώρισαν, βρήκε γυναίκα, παντρεύτηκε, έκανε παιδί, προχώρησε στη δουλειά του και λέει γιατί να προοδεύει ο νάρκισσος και να μην προοδεύω εγώ, και σπεύσαμε στα σχόλια όλοι, όπως και εγώ στο βίντεο, να της πούμε ότι δεν σημαίνει ότι άμα κάποιος παντρεύεται και άμα κάποιος κάνει παιδί και άμα κάποιος παίρνει προαγωγή στη δουλειά του ότι προοδεύει ουσιαστικά. Και να δούμε τι τραβάει η γυναίκα του και να δούμε τι τραβάει εκείνο το παιδί εφόσον είναι ένας νάρκισσος. Και η κοπέλα αυτή προβληματιζόταν και λέει μήπως θα έπρεπε να είχα κάνει παιδί με το δεύτερο νάρκισσο, ο οποίος ήταν λιγότερο κακοποιητικός, που πάλι θα τον χώριζα, αλλά θα έμενα τουλάχιστον με ένα παιδί. Και εγώ της απάντησα στο βίντεο ότι παρά να κάνεις παιδί με έναν νάρκισσο, παρά να έχεις συνεπιμέλεια, co-parenting με έναν νάρκισσο, καλύτερα να κάνεις παιδί μόνη σου. Και της μίλησα για τις μεθόδους που υπάρχουν για το να κάνει μια γυναίκα παιδί μόνη της. Τι τόνισα όμως, ότι το να κάνεις παιδί είναι τεράστια ευθύνη και δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνεις επειδή πρέπει. Ας κάνουμε και ένα παιδί να έχουμε. Εδώ, παρένθεση, πίσω στην παρένθεση, χθες είχα συναντηθεί με τον γυναικολόγο μου, τον δόκτωρο Κωνσταντίνο Στυλιανίδη εδώ στην Κύπρο, ο οποίος μου είπε ότι από την ηλικία των 35 και πάνω στην Κύπρο επιχορηγεί η κυβέρνηση την κατάψυξη οαρίων για τις γυναίκες οι οποίες θέλουν να καταψύξουν τα οάρια τους προκειμένου να έχουν την επιλογή αργότερα να γίνουν μητέρες, και μου είπε ότι αυτή η διαδικασία στοιχίζει γύρω στις 3.000 ευρώ και η κυπριακή κυβέρνηση επιχορηγεί τις 2.000 ευρώ. Αυτό το λέω σαν πληροφορία, το έχω στο μυαλό μου να σας το πω. Επίσης, κοπέλες οι οποίες προβαίνουν σε κατάψυξη οαρίου στην Ελλάδα, δύο πράγματα μου έχουν πει. Το ένα, ότι σαφώς είναι μια διαδικασία που λόγω των ορμονών που παίρνουν και κάνουν ενέσεις με ορμόνες πριν γίνει η λήψη των οαρίων, ότι λόγω των ορμονών είναι μια απίπονη διαδικασία, δηλαδή αναστατώνεται και το σώμα και συναισθηματικά υπάρχει αναστάτωση λόγω των ορμόνων, και ότι είναι μια αρκετά ακριβή διαδικασία, νομίζω είναι γύρω στα 3.000 περίπου, και ότι αναλόγως της πόλης στην οποία ζεις και της πόλης στην οποία θα επιλέξεις το χώρο που θα καταψυχθούν τα όρια, υπάρχει και ένα ενίκιο χρονιαίο. Λοιπόν, έχει έξοδα αυτή η κουβέντα.
Και έχει έξοδα και ταλαιπωρία. Όπως γενικά το να είσαι γονιός έχει έξοδα και ταλαιπωρία. Λοιπόν, κάτω από εκείνο το βίντεο βρέθηκε μια έξυπνη, η οποία της έγραψε να πας να κάνεις παιδί τώρα, μόνη σου. Να μην περιμένεις τον κάθε μαλάκα για να κάνεις παιδί και είναι όλοι άνδρες μαλάκες κλπ. Απερίγραπτος ο μισανδρισμός. Απερίγραπτος, εδώ θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες νάρκισσοι. Δεν είναι μια και δυο, είναι πολλές γυναίκες νάρκισσοι και ότι δεν είναι μόνο οι άνδρες νάρκισσοι. Και ότι δεν είναι θέμα φύλου. Και της λέει εκεί πέρα πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις παιδί και τα χρόνια περνάνε και τώρα που μπορείς και πήγαινε τώρα και κάνε εξωσωματική χθες και κάνε παιδί τώρα κλπ. Και της γράφει εγώ από κάτω. Η απουσία μαλάκα δεν είναι το μοναδικό κριτήριο για να γίνει μια γυναίκα μάνα. Και μου λέει τι εννοείς, είναι 40, πόσο θα μεγαλώσει, δεν θα μπορεί μετά, βιολογικά δεν θα μπορεί να κάνει παιδί, γιατί είναι καταψυξιάρια, να πάει να κάνει παιδί τώρα. Και της γράφω εγώ από κάτω, είναι ζήτημα ψυχοσυναισθηματικής ορίμανσης το να μπορείς να γίνεις γονιός. Και μου γράφει από κάτω, πότε θα οριμάσει, είναι ήδη 40, ήδη είναι αρκετά όριμη. Και έμεινα παγωτό. Και απάντησα στην κυρία πόσο καιρό έχει πιστεί στο κανάλι, φαντάζομαι το πρώτο βίντεο που βλέπετε. Η ψυχοσυναισθηματική ορίμανση ενός ανθρώπου δεν πάει χεράκι-χεράκι με την ηλικία του. Δεν σημαίνει ότι άμα γίνεις 40 χρονών αυτόματα είσαι και ψυχοσυναισθηματικά όριμος. Και άμα πας 50 χρονών δεν έχεις καθόλου ψυχοσυναισθηματική ανοριμότητα πάνω σου, είσαι ένα πρόσωπο το οποίο έχει φοβερή ωριμότητα. Όχι, η ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα καταχτιέται με πολύ κόπο και πνευματική εργασία και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε κακοποιητικά περιβάλλοντα, που η πλειονότητα των ανθρώπων έχουμε μεγαλώσει σε κακοποιητικά περιβάλλοντα, γιατί η νοοτροπία των γονιών παλιότερα, ακόμη μέχρι και σήμερα, είναι τέτοια που να μην είναι σεβαστική προς τη μοναδικότητα του παιδιού και περισσότεροι γονείς αναλαμβάνουν τον γονεϊκό ρόλο με πλήρη εγωκεντρικότητα, εγωκεντρισμό και ναρκισισμό. Ένας άνθρωπος ο οποίος κουβαλάει και όλα αυτά τα τραύματα, έχει όλες αυτές τις ιστορίες, έχει όλα αυτά τα ξεσπάσματα τα οποία οφείλονται στην ενεργοποίηση της σύνθετης διαταραχής με τραυματικού στρες, ναι, δεν οριμάζει γρήγορα. Θα του πάρει χρόνια. Θα του πάρει χρόνια και θέλει πάρα πολύ κόπο. Εγώ είχα γράψει σε μια άλλη φίλη, η οποία λέει εγώ είμαι 47 χρόνια και λέει δεν έχω κάνει παιδί μέχρι σήμερα, τι είχε γράψει εκεί πέρα, τώρα που νομίζω είμαι έτοιμη να κάνω παιδί, δεν έχω κάνει. Και της λέω γιατί δεν δοκιμάζεις να κάνεις, και της έγραψα την αλήθεια μου ότι θεωρώ ότι τώρα στα 27 είμαι πολύ πιο όριμη ψυχοσυναισθηματικά από ότι ήμουν στα 22 όταν έκανα τον Λάζαρο και στα 25 όταν έκανα την Κυριακή, που στην ουσία η εγκυμοσύνη ξεκίνησε στα 21 στον ένα και στην άλλη στα 24. Ήμουνα παιδί, ήμουνα μία έφηβος ψυχοσυναισθηματικά ανώριμη, και αυτό οπωσδήποτε έχει επιδράσει αρνητικά πάνω στα παιδιά μου. Δεν ήταν προς το όφελος των παιδιών μου ότι η μάνα τους ήταν ψυχοσυναισθηματικά ανώριμη. Δεν ήταν προς το όφελος των παιδιών μου ότι τους κυοφόρησε και τους γέννησε και τους μεγάλωσε μια γυναίκα που δεν ήξερε από τις πάντα τέσσερα, που μπορεί να είχε καλές προθέσεις, αλλά δεν είχε τις γνώσεις, τα εργαλεία και την ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα να μπορεί να διαχειριστεί τα δικά της αρνητικά συναισθήματα και να μην τα βγάζει πολλές φορές πάνω στα παιδιά. Λοιπόν, άρα η ηλικία δεν είναι εγγύηση, δεν αποτελεί εγγύηση η ηλικία για την ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα ενός προσώπου, πρώτον. Και δεύτερον, δεν είναι απαραίτητο να γίνουμε όλοι γονείς και δεν είναι απαραίτητο όλοι να παντρευτούμε και δεν είναι απαραίτητο όλοι να κάνουμε όλα όσα η κοινωνία θεωρεί ότι έχουμε γεννηθεί γι' αυτά. Και άμα βγεις έξω να ρωτήσεις το μέσο πολίτη ηλικίας 60 ετών και άνω, θα σου πει ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου στη γη, να κάνει παιδιά, θα σου πει. Ναι. Πρέπει να κάνουμε παιδιά για να μην χαθεί το ανθρώπινο γένος που έχει φτάσει στο 8 δισεκατομμύρια αριθμό, που είμαστε οι περισσότεροι που υπήρξαν ποτέ πάνω σε αυτό τον πλανήτη. Όχι. Κάνουμε παιδιά, γιατί 8 δισεκατομμύρια δεν φτάνουν. Αυτός είναι ο σκοπός του ανθρώπου στη γη, να κάνει παιδιά. Δεν υποτιμώ τη γονεϊκότητα. Σε καμιά περίπτωση δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε οι άνθρωποι να μην κάνουν παιδιά, αλλά
αυτό το αναγκαστικό ότι όλοι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε παιδιά, με βρίσκει πλήρως αντίθετη. Πλήρως αντίθετη. Και επίσης η άποψη ότι η αξία της ζωής ενός ανθρώπου που δεν έχει παιδιά είναι χαμηλή, επίσης με βρίσκει παντελώς αντίθετη. Γνωρίζω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι άτεκνοι από επιλογή, αλλά είναι εξαιρετικοί πνευματικοί πατέρες και πνευματικές μητέρες σε άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα της δίθεν συγχώρησης και της επαναθυματοποίησης. Η κυρία αυτή, είπαμε, καμιά εικοσαριά χρόνια μεγαλύτερη από μένα, αλλάζουν οι συνθήκες της ζωής της κάποια στιγμή και αρχίζει να διαμένει κοντά με το ένα πρόσωπο που την έχει κακοποιήσει ναρκισσιστικά όταν ήταν παιδί, το ένα που έχει απομείνει και ζωντανό. Το άλλο έχει πεθάνει. Και λέει, εγώ υποτίθεται ότι είχα συγχωρέσει και είχα αφήσει να περάσουν πίσω μου όλα όσα βίωσα. Το να ζω όμως in a close proximity, σε μια κοντινή απόσταση με το πρόσωπο το οποίο με είχε κακοποιήσει ναρκισσιστικά στο παρελθόν και εγώ το είχα συγχωρέσει, άρχισε σιγά σιγά να με χαλάει. Άρχισα να παρατηρώ στον εαυτό μου τρομερό θυμό και οργή. Άρχισα να νιώθω πολύ αρνητικά συναισθήματα για το πρόσωπο εκείνο, δεν το άντεχα με τίποτε, δεν άντεχα να το βλέπω εκείνο το πρόσωπο. Στην αρχή, εδώ έρχεται η επανεθυματοποίηση, η οποία γίνεται αυτοβούλος, γίνεται από εμάς. Στην αρχή προσπάθησα να καταπιέσω τα συναισθήματά μου και είπα στον εαυτό μου, τι κάνεις τώρα, τι παιδιαρίσματα είναι αυτά που κάνεις τώρα. Πέρασαν και 50 χρόνια από τότε που έγιναν αυτά που σε τραυμάτισαν από το πρόσωπο αυτό, άστα να πάνε. Αλλά λέει, και εδώ σημειώστε, πάρτε ένα μολύβι και σημειώστε, αλλά λέει, κάθε φορά που εκείνο το πρόσωπο λειτουργούσε με ανταγωνιστικότητα, λειτουργούσε με απαιτήσεις, λειτουργούσε με έλλειψη ευαισθησίας και ενσυναίσθησης, εγώ φούντωνα ακόμη περισσότερο. Έκανα και ένα ξέσπασμα, τα είπα σε αυτό το πρόσωπο ένα χεράκι, αλλά τίποτα δεν έγινε, έγινε χειρότερα τα πράγματα, βεβαίως και γίνονται χειρότερα. Άμα πας να τον ξεμπροστιάσεις τον άρχισο και μετά συνεχίζεις να είσαι κοντά στον άρχισο, δηλαδή θα σε δει, μπορεί να σου μιλήσει, μπορεί να σου χτυπήσει την πόρτα, μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο, έχετε επαφές, δεν γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Χειρότερα. Γιατί μετά θα αρχίσει να είναι και η πίκα. Η πίκα του λέει, υπάρχει μια έκφραση στα αγγλικά που λέει να φοβάσαι την οργή της παραμελημένης γυναίκας. Δηλαδή, αν κάποιος έχει απορρίψει μια γυναίκα, ότι η οργή της γυναίκας που έχει φάει απορρίψη θα είναι μεγάλη. Εγώ θα έλεγα να φοβάσαι την οργή του ξεμπροστιασμένου νάρκη σου. Είπαμε, οι νάρκησοι δεν έχουν πνευματικότητα. Δεν αντιμετωπίζουμε πνευματικότητα τα γεγονότα. Δεν παραδέχονται τα λάθη. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούν πω ρε παιδί μου, έχει δίκιο το παιδί μου. Έχει δίκιο το παιδί μου τώρα που μου την έχει πει ένα χεράκι, γιατί όντως υπήρξα κακή μάνα, υπήρξα κακός πατέρας. Εκείνη την περίοδο όντως είχα παραμελήσει το παιδί ή όντως έχω πει αυτές τις βαριές κουβέντες τις οποίες αυτό το παιδί τις κουβαλάει μέσα του και στενοχωριέται για αυτές. Όχι, δεν θα σκεφτεί έτσι. Θα σκεφτεί τι άτυχος που είμαι και πόσο άδικη είναι η ζωή και όλοι έκαναν καλά παιδιά και έκανα κι εγώ ένα παιδί το οποίο μου φωνάζει τώρα που είμαι στην τρίτη ηλικία. Ναι, και δεν με σέβεται. Πω, τι δράμα ζω. Και φυσικά θα θυμώσει με αυτό το δυσσεβές, εντός αγικών, και ασεβές παιδί, το οποίο τόλμησε να κάνει παράπονα στον γονιό, ο οποίος είναι και σε προχωρημένη ηλικία, αν είναι ποτέ δυνατόν. Όταν περάσουν τα 80, πρέπει να τους βάζουμε σε μια χρυσή θήκη. Πλάκα κάνω. Πολευκό χρυσό καλύτερα και φίλτης έτσι γύρω-γύρω και να τους έχουμε εκεί πέρα να τους προσκυνάμε. Γιατί μεγάλωσαν σε ηλικία και επειδή μεγάλωσαν σε ηλικία, αγιάστηκαν. Ξαγιώθηκαν. Το ερώτημα είναι αν ο Χίτλερ έφτανε σε ηλικία 90 ετών. Αν ναι, αν ζούσε. Δεν με πέθανε γύρω στα 40 ποτέ πέθανε. Αυτοκτόνησε, το σκότωσα, δεν ξέρω τι. Αν δεν έφευγε από τη ζωή ο Χίτλερ νεαρός και έφτανε στα βαθιά γεράματα, θα τον συγχωρούσαμε γιατί ήταν γέρος. Του λέμε, δεν περάζει βρε Χίτλερ, έλα ρε.
Έχεις σκοπτώσει τόσα εκατομμύρια Εβραίους, έχεις κάνει πολέμους, έχεις κάνει τον έχεις κατάλληλα. Έλα ρε γέρασες τώρα, ας σου φιλήσουμε τα πόδια. Η ηλικία από μόνη της δεν καθιστά τον άνθρωπο όριμο και η ηλικία από μόνη της δεν καθιστά τον άνθρωπο άγιο. Εντάξει. Μπορεί να τον γράφει στις 10 εντολές τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Εγώ θα τους τιμήσω και τους τιμώ με την απόστασή μου. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι αν πραγματικά τηρήσεις απόσταση και αποστασιοποιηθείς ουσιαστικά και δεν έρχεσαι ξανά σε επαφή με τους γονείς οι οποίοι υπήρξαν κακοποιητικοί προς εσένα, τότε η κακοποίηση δεν επαναλαμβάνεται. Είναι μία, είναι αυτή που έχεις δεχτεί όλα εκείνα τα χρόνια στα οποία έχεις επαφές μαζί τους. Οπότε μπορεί σε κάποια φάση να πεις, ρε παιδί μου, ας πάει και το παλιάμπελο, του συγχωρώ. Του συγχωρώ με την έννοια ότι θα ξυπνώ κάθε πρωί και θα λέω, ό, τι πατέρα είχα, ό, τι μάνα είχα, ό. Το αφήνω να φύγει από τη σκέψη μου. Δεν είναι προτεραιότητα, επειδή δεν κινδυνεύω από αυτούς. Θα με ρωτούν κάποιοι, δεν αλλάζει ένας ναρκισσός, δεν υπάρχει περίπτωση να μετανιώσει. Ναι, υπάρχει τεράστια περίπτωση να προσποιηθεί ότι έχει αλλάξει και να πιστεύει ο ίδιος ότι έχει αλλάξει. Να ζητήσει συγγνώμη και αυτή η συγγνώμη να είναι ένας επανεγκλωβισμός. Θα πω συγγνώμη, θα πω ότι έχω μετανιώσει και επειδή θα έχω πει ότι έχω μετανιώσει, θα με δεχθούν πίσω και εγώ θα με εντάξει. Ναι, αλλά they can't help it. Δεν μπορούν να συγκρατηθούν οι ναρκισσοί. Όταν έχεις μέσα σου αρνητικά συναισθήματα για τους άλλους ανθρώπους, ακόμη και δεν πεις, ξέρεις, σε συχαίνομαι ή δεν θέλω να σε βλέπω ή μου θυμίζεις την πεθερά μου ή τον πεθερό μου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο και εγώ θυμώνω μαζί σου ή ενοχλούμε πάρα πολύ που πώς τόλμησες εσύ το παιδί μου να επιτύχεις κάποια πράγματα που εγώ δεν κατάφερα να επιτύχω ή γιατί εσύ να ζεις καλύτερη ζωή τώρα κατά την άποψή μου από ό,τι ζούσα εγώ στην ηλικία σου. Μπορεί να μην μου τίποτα από όλα αυτά, αλλά με ένα βλέμμα, με ένα επιτιμητικό, υποτιμητικό αστείο. Είχε κάνει για τον Έγκυνγκ ένα πολύ ωραίο σχόλιο μια, νομίζω κοπέλα ήταν, δεν ξέρω, ένας χρήστης τέλος πάντων του YouTube, έγραψε αντικοπλιμέντο προσβλημέντο. Προσβλημέντο. Δηλαδή, αυτό που είπαμε στον Έγκυνγκ, ότι μπορεί να σου κάνει ένα κοπλιμέντο και παράλληλα να σε προσβάλλει, λέει, ας το λέμε τον Έγκυνγκ, προσβλημέντο. Μπορεί να σου κάνουν προσβλημέντα. Θα σου πούνε, ας πούμε, πω ωραίο το δέρμα σου, ρε παιδί μου. Είσαι, ξέρω εγώ, 50 ετών και δεν έχεις ρητίδες. Αλλά είναι και επειδή είσαι 100 κιλά και τραβάει το δέρμα, να σου πούνε. Προσβλημέντο, δεν είναι αυτό. Θυμιάζουν, λένε ότι. Ένα κομπλιμέντο ότι δεν έχεις ρίδι, δεν θέλω να σου λένε είσαι και παχιά, είσαι και παχής. Λοιπόν, η συγχώρεση έχει νόημα όταν υπάρξει αποστασιοποίηση. Και τη συγχώρεση την κάνουμε μέσα μας, προκειμένου να μην ξαναξυπνάμε εμείς το τραύμα μας. Εάν όμως έχουμε τακτική επαφή με αυτούς οι οποίοι μας έχουν τραυματίσει στην παιδική μας ηλικία, εάν έχουμε τακτικά πάρε δώσε με τους τύπους αυτούς οι οποίοι θα μας κάνουν τακτικά προσβλημέντα, τι ωραία λέξη προσβλημέντο, αν ζούμε στη διπλανή πόρτα, αν είμαστε με ένα τηλέφωνο στο ακουστικό και με ένα ακουστικό σταυτί και συνέχεια απαντούμε τα τηλέφωνα της κλίσης, τα μηνύματα, αν είμαστε σε συνεχή επαφή, θα επανατραυματιζόμαστε και θα ξανανοίγει το τραύμα και δεν θα μπορούμε να συγχωρέσουμε. Για μένα το συγχωρώ σημαίνει το αφήνω να κοιμηθεί. Για να κοιμηθεί όμως πρέπει να μην υπάρχει επαφή. Άρα μπορούμε να συγχωρέσουμε μέσα μας, με την έννοια του να πούμε ξεχνάω εγώ όλα αυτά που έχουν συμβεί, έχω κόψει κάθε επαφή με τους κακοποιητές και επιλέγω συνειδητά στη ζωή μου να έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι είναι αγαπητικοί και ξέρουν να συνδέονται ουσιαστικά. Επιλέγω να φροντίζω εγώ τον εαυτό μου σαν μια καλή εσωτερική μητέρα, σαν ένας καλός εσωτερικός πατέρας και δεν έχω επαφή με αυτούς και τους συγχωρώ. Αλλάζει ο ναρκισσός? Όχι, δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει ο ναρκισσός. Μάνα μου, δεν αλλάζει γιατί ο ναρκισσός, το ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας πρόκειται για μια πολύ συνειδητή επιλογή, ηθική επιλογή που έχει να κάνει με την τεμπελιά.
γνωρίζετε άνθρωπο τεμπέλη μέχρι τα 70 του που να, ξαφνικά στα 70 και στα 75 να γίνει εργατικός. Άνθρωπο ο οποίος είναι, για παράδειγμα, καθέξιν ψεύτης και ξαφνικά να αρχίσει να λέει αλήθειες. Όχι. Εδώ θέλουμε, εδώ εμείς που θέλουμε να αλλάξουμε και συνειδητοποιούμε τα προβλήματα μας και πάμε και κάνουμε χρόνια ψυχοθεραπείας και χρόνια ψυχοεκπαίδευσης και πολλές φορές λέμε που ήμουνα πουθενά, έχω πάει πίσω 5 βήματα μετά που έχω απαντήσει 7 τηλέφωνα ή ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, όπως και να έχει, η συγχώρεση μόνο από απόσταση μπορεί να γίνει και να δουλέψει. Εάν είμαστε από κοντά, δεν νοείται συγχώρεση, γιατί υπάρχει συνεχής επανατραυματισμός. Και η γνώμη μου είναι να αποφύγουμε πάση θυσία και πάση οικονομική θυσία, εννοείται, τη γυτνίαση με τους κακοποιητές μας. Θα κλείσω με αυτό. Μιλούσα χθες με έναν παιδί, νεότερο από μένα, τον οποίο το ξέρω όλη του τη ζωή. Γνωρίζω όλη την οικογένεια. Και μιλούσαμε, είναι φίλος μου. Και μου λέει σε κάποια φάση, ρε εσύ, μου λέει, δεν μπορώ να καταλάβω, μου λέει, και εσύ και η αδερφή μου έχετε συνεχώς παράπονα από τους γονείς σας. Γιατί με ρωτούσε τι θα κάνω τα Χριστούγεννα και αυτά και του λέω, εγώ είμαι no contact, δεν θα πάω εκεί. Θα κανονίσω με τα παιδιά μου, θα κανονίσω με την κουμπάρα μου, θα περάσω καλά τις γιορτές. Του λέω, θα περάσω τέλεια τις γιορτές τα Χριστούγεννα, δεν θα πάω, είμαι no contact, επισήμως. Και μου λέει, ρε, και εσύ και η αδερφή μου έχετε τόσα πολλά παράπονα από τους γονείς μας. Δεν είναι, αυτός είναι άλλος. Γιατί, μου λέει, και εγώ δεν έχω. Και του λέω, αγόρι μου, εσύ ήσουν τον golden child. Αυτός είναι 10 χρόνια μικρότερος από μένα. Παιδί μου, εσύ ήσουν τον golden child. Ήξερα αυτή την οικογένεια. Είχαν κάνει πάρα πολλές προσπάθειες να κάνουν παιδί, εξαιρετικές προσπάθειες να κάνουν παιδί και δεν μπορούσαν να κάνουν παιδί. Σε κάποια φάση έκαναν αυτό το παιδί, το οποίο θυμάμαι το είχαν εμιβρέξει και μιστάξει. Το και ήταν και αγόρι. Και μοιάζε και στον πατέρα του. Και τον έλεγαν και ομορφό. Ωραίος είναι, δεν άσχημος. Και είχαν κάνει αυτό το παιδί. Μιλάμε ότι ήταν έτσι πολύ προσεκτική με το παιδί αυτό. Ήταν και λίγο κακομαθημένος. Τώρα ο συνήλικας νομίζω δεν είναι κακομαθημένος, αλλά όταν ήταν μικρός είχε έτσι... μεγάλωνε με πολύ προσοχή από τους γονείς. Μετά σε κάποια φάση συμβαίνουν διάφορα γεγονότα αρνητικά στην οικογένεια. Είχαν μία οικονομική καταστροφή και απώλεια εργασίας του πατέρα και είχαν και ένα πένθος. Και μένει η μάνα έγκυος στην αδερφή. Όχι συνειδητά. Δεν ήταν μια συνειδητή επιλογή, ήταν μια εγκυμοσύνη η οποία προέκυψε λόγω του ότι έκαναν σεξ χωρίς να προσέχουν, αλλά προέκυψε από μόνη της εγκυμοσύνη. Και θυμάμαι ότι έκλαιγε η μάνα του αυτού όταν ήταν έγκυος και έλεγε, μα δεν θέλουμε, δεν είναι ώρα τώρα να κάνω παιδί και δεν έχουμε λεφτά να φάμε και ο άνδρας μου δεν δουλεύει και εγώ τώρα πώς μπορώ να σταματήσω από τη δουλειά όταν θα γεννήσω και θα μείνουμε χωρίς λεφτά και είχε και πένθος και τη θυμάμαι φορούσε και μαύρα ρούχα. Και του λέω, ρε, εσύ έχεις μεγαλώσει πολύ διαφορετικά από την αδερφή σου. Η αδερφή σου, χωρίς να ήμουν μπροστά και να γνωρίζω τι της έλεγαν, ακόμη και δεν της έλεγαν εσύ ήρθες στη ζωή μας και μας δημιούργησες προβλήματα, ήρθες στη ζωή μας και όξινες τα προβλήματα που είχαμε, η αδερφή σου σίγουρα δεν είχε την ίδια υποδοχή στον κόσμο με σένα και σίγουρα και μέσα από την κοιλιά της μάνας της δεν έπιανε τη θετικότητα της χαράς και του ενθουσιασμού των γονέων που θα είχαν παιδί. Και σίγουρα δεν έχει τα ίδια βιώματα με σένα. Έστω και αν έχετε μεγαλώσει στην ίδια οικογένεια. Υπάρχουν ένα σωρό μελέτες που λένε ότι τα αδέρφια μπορεί να μην έχουν μεταξύ τους τα ίδια βιώματα. Αλλά του λέω, εσύ που είσαι το χρυσό παιδί, τον golden child, δεν μπορείς να καταλάβεις τα μαύρα πρόβατα, τα scapegoats, τι έχουν βιώσει. Του λέω, η γνώμη μου είναι, όταν η αδερφή σου σου λέει τα παράπονά της, να της δείχνει σαν συνέστηση. Και εφόσον η αδερφή σου είχε αποφασίσει ότι θα πάει no contact, και αυτή είχε αποφασίσει, δεν τις έχω πει εγώ, δεν έχουμε σχέσεις, ενώ δεν είναι, είναι μόνο το πει αυτός, εγώ με το αγόρι έχω φιλία και με τον αδερφό της έχω φιλία, και λέω, εφόσον η αδερφή σου πήρε αυτή την απόφαση, να τη σεβαστείς, να μην προσπαθείς να τη σαμποτάρεις τώρα τις γιορτές, να μην καλήσεις στο σπίτι σου την αδερφή σου
και χωρίς να δυστομείς να καλέσεις και τους γονείς σου και να τους φέρεις σε επαφή. Να σεβαστείς αυτό το βίωμα το διαφορετικό που έχει η αδερφή σου, που είναι ότι δεν έχει μεγαλώσει σαν χρυσό παιδί όπως μεγάλωσες εσύ, και έχει μεγαλώσει σαν μαύρο πρόβατο. Η αδερφή σου θα διαχειριστεί το δικό της πόνο. Του είπα, του έδωσα τα τηλέφωνα κάποιων συναδερφών. Αν θέλει η αδερφή του, εφόσον δεν κάνει, μπορεί να κάνει κιόλας η κοπέλα για να αποφασίσει να πάει ένα contact, μπορεί να κάνει. Να κάνει ψυχοθεραπεία για να βοηθηθεί, να ενισχυθεί. Η ψυχοθεραπεία βοηθάει πάρα πολύ να ενισχυθούμε για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε το τοξικό περιβάλλον στο οποίο έχουμε μεγαλώσει και να πάρουμε αποφάσεις σωτήριες όπως αυτές του no contact και της ουσιαστικής ανάληψης των δικών μας ευθυνών για το να ασχολούμαστε με τα δικά μας ζητήματα και να μην τα ρίχνουμε πάνω στους άλλους. Και εσύ του λέω, οφείλεις να σεβαστείς τη δικιά της εμπειρία που είναι διαφορετική από τη δική σου. Δεν είσαι υποχρεωμένος εσύ να πας no contact με τους δικούς σου γονείς επειδή έχει πάει η αδερφή σου, ούτε είσαι υποχρεωμένος να κάνεις τον δικηγόρο της αδερφής σου. Είναι διαφορετική η σχέση που έχει η αδερφή σου με τους γονείς σας και είναι διαφορετική η σχέση που έχεις εσύ με τους γονείς σου. Από τη στιγμή που εσύ με τους γονείς σου νιώθεις καλά και δεν έχεις παράπονα, fair enough, μια χαρά. Μια χαρά. Χαίρομαι για σένα, του λέω. Όμως, δεν έχετε την ίδια εμπειρία επειδή γεννηθήκατε στο ίδιο σπίτι. Το κάθε παιδί έχει διαφορετική σύνδεση με τους γονείς του και η ζωή κάθε παιδιού έχει διαφορετικές συνθήκες. Αυτές είναι οι σκέψεις μου, ότι η συγχώρεση δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική αν συνεχίζει να υπάρχει επαφή. Κόβω τις επαφές και συγχωρώ, ναι. Συγχωρώ και συνεχίζω να έχω επαφές, επανατραυματίζομαι συνέχεια, επαναθυματοποιούμε συνέχεια και γίνομαι και τρελός της υπόθεσης. Ναι. Γιατί αυτός ο οποίος θα βάλει τις φωνές είσαι εσύ, που έχει ξυπνήσει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες σου. Εσύ που βρίσκεσαι σε συναισθηματική απορρίθμιση, θα βάλει να άρχισε τις φωνές. Εσύ θα βάλεις τις φωνές. Και εσύ θα είσαι ο κακός. Και εσύ θα είσαι αυτός που φωνάζει σε μια γριά γυναίκα, σε ένα γέρο άνδρα και δεν τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Πώς τολμάς, πώς! Φιλιά.